Πέρα από τα σύνορα της επικράτειας του πλανήτη του πολέμου, του Θεού Άρη, και ακόμα μακρύτερα από τη θάλασσα των αμέτρητων αστεροειδών, βρίσκεται η επικράτεια του πλανήτη του Πατέρα των Θεών, του μυθικού Δία. Σύμφωνα με τη θεογονία του Ισίωδου, ο Δίας ήταν γιος του Τιτάνα Κρόνου και της αδελφής του Ρέας και φυσικά εγγονός του Ουρανού και της Γαίας. Ο Κρόνος, γνωρίζοντας ότι θα εκθρονιζόταν από τους γιους του, κατάπινε κάθε αρσενικό παιδί του. Η Ρέα όμως, για να σώσει το μικρό Δία, παρέδωσε στον Κρόνο, αντί για το γιο του, μια σπαργανωμένη πέτρα. Κατόπιν μετέφερε τον Δία στην Κρήτη, στο Ιδέον Άντρων, όπου ο Θεός μεγάλωσε. Όταν ο Δίας ενηλικιώθηκε, άρχισε έναν εξοντωτικό αγώνα εναντίον του αυταρχικού πατέρα του. Με τη βοήθεια της Γαίας, έδωσε στον Κρόνο ένα φάρμακο, που τον ανάγκασε να βγάλει από το στομάχι του τους αδελφούς του Ποσειδώνα και Πλούτονα. Στη συνέχεια, τα τρία αδέλφια συνέλαβαν τον πατέρα τους, τον οποίο και ακροτηρίασαν. Από τη στιγμή εκείνη και μετά, άρχισε ένας φοβερός πόλεμος εναντίον των γιγάντων και των τιτάνων, από όπου κυρίαρχος αναδείχτηκε ο Δίας. Ο Δίας ήταν πλέον ο υπέρτατος των Ολυμπίων, θεός του ουρανού, της λαμπρότητας και της διαυγειάς του, της γαλήνης του σύμπαντος και της αρμονίας που ο ίδιος εγκαθίδρυσε μετά τη νίκη του εναντίον των εχθρών του. Ήταν η αρχή και το κέντρο των πάντων, ο δημιουργός Θεός, το στήριγμα του ουρανού και της γης. Η λατρεία του ήταν πανελλήνια και επειδή είχε αμέτρητες ερωτικές περιπέτειες, θεωρείται ο πατέρας των περισσότερων θεών και ηρώων της αρχαιότητας. Κύριες ιδιότητες του Δία ήταν η παροιμιώδης δικαιοσύνη του και η αγάπη του προς την ένωμη τάξη, στην οποία στηρίχτηκε η δημιουργία των φυσικών νόμων, πάνω στους οποίους διατηρείται η αρμονία του σύμπαντος. Για τους λόγους αυτούς ήταν φυσικό ο Δίας, ο μεγαλύτερος των θεών της αρχαιότητας, να ταυτιστεί με το μεγαλύτερο από τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. Ο μεγαλοπρεπής πλανήτης Δίας έχει την ίδια χημική σύσταση με τον Ήλιο και η μάζα του είναι 320 φορές μεγαλύτερη από τη μάζα της Γης. Η μέρα του Δία διαρκεί 9,84 ώρες, ενώ το έτος του είναι περίπου 12 γήινα χρόνια. Το πεδίο βαρύτητάς του στον ησημερινό είναι 2,34 φορές μεγαλύτερο του γήινου, ενώ η πυκνότητα του υλικού του μόλις το 1,33 της πυκνότητας του νερού. Αυτό σημαίνει ότι το υλικό του Δία βρίσκεται σε ρευστή κατάσταση. Η τεράστια μάζα του, καθώς και τα φυσικά φαινόμενα που δημιουργούνται στο εσωτερικό και στην ατμόσφαιρά του, μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο πλανήτης αυτός μοιάζει να συμπεριφέρεται σαν ένα ιδιότυπο αστέρι που λόγω της μικρής του μάζας δεν κατάφερε ποτέ να κάψει το υδρογόνο που βρίσκεται στην καρδιά του και τώρα πεθαίνει όπως ακριβώς προβλέπει η αστρική εξέλιξη, δηλαδή σαν ένας μαύρος νάνος. Αυτό σημαίνει ότι το 75% της θερμικής ακτινοβολίας του προέρχεται από την ενέργεια που παράγει η βαρυτική συστολή του, ενώ το υπόλοιπο 25% από τη συνεχή συστολή των αερίων που περιβάλλουν τον πλανήτη. Από τις πληροφορίες που μας έστειλαν οι διαστημικοί σταθμοί Pioneers 10 και 11 το 1973 και το 1974, Voyager 1 το Μάρτιο και τον Ιούλιο του 1979 και Voyager 2 το 1980 και ο διαστημικός σταθμός Γαλιλαίος το 1995, γνωρίζουμε ότι η ατμόσφαιρα του Δία δεν είναι ενιαία, αλλά μια σύνθεση πολλών ατμοσφαιρικών περιοχών με εντελώς διαφορετική χημική σύσταση και ιδιότητες.
Όπως παρατηρούμε τον Δία, σκεπασμένο από τα πυκνά στρώματα της ατμόσφαιράς του, έχουμε την εικόνα ενός δίσκου που διακόπτεται από φωτεινές ή χρωματιστές ζώνες και σκοτεινές ταινίες, διατεταγμένες παράλληλα προς τον εσημερινό του. Οι ζώνες και οι ταινίες που βλέπουμε αποτελούν εικόνες των διάφορων εφοειδών περιοχών της ατμόσφαιρας του πλανήτη. Οι σχηματισμοί αυτοί είναι σταθεροί και διατηρούνται για δεκαετίες. Όμως σε τακτά χρονικά διαστήματα μπορούμε να διακρίνουμε κάποιες δευτερεύουσες μεταβολές τους στην ένταση και τη μορφή τους. Το γεγονός αυτό είναι αρκετά ενδιαφέρον αν θεωρήσουμε ότι ανάλογοι σχηματισμοί της γήινης ατμόσφαιρας διαρκούν για λίγες εβδομάδες, εκτός αν είναι άμεσα συνδεδεμένοι με συγκεκριμένα τοπογραφικά χαρακτηριστικά. Όπως γνωρίζουμε, η μακροβιότητα των ατμοσφαιρικών σχηματισμών στη Γη εξαρτάται από το χρόνο που χρειάζονται οι αέριες μάζες προκειμένου να θερμανθούν ή να ψυχθούν από την υπέρυθρη ακτινοβολία. Στην περίπτωση όμως των αερίων της ατμόσφαιρας του Δία, ο χρόνος αυτός είναι πολύ μεγάλος λόγω της σύνθεσής τους. Βέβαια, μέσα στις περιοχές αυτές μπορούμε να παρατηρήσουμε εναλλασσόμενα φυσικά φαινόμενα, ενώ το υλικό τους παρουσιάζει συνεχείς αλλαγές ως προς τη σύστασή του. Εάν παρατηρήσουμε τον ορατό δίσκο του Δία, είναι ευδιάκριτες όλες τις εποχές, 15 φωτεινές ταινίες και σκοτεινές ζώνες. Από αυτές τις περιοχές οι 7 βρίσκονται στο βόρειο ημισφαίριο, ενώ οι υπόλοιπες στο νότιο. Παρατηρώντας τις περιοχές αυτές καθομάδες, από τον ισημερινό προς τους πόλους, τις ονομάζουμε αντίστοιχα τροπικές, εύκρατες και πολικές. Την κεντρική φωτεινή περιοχή που αγκαλιάζει τον ισημερινό του Δία και καλύπτει σχεδόν το 1/8 του όλου δίσκου του, την ονομάζουμε ισημερινή ζώνη. Όπως μας αποκάλυψαν οι φωτογραφίες που μας έστειλαν οι διαστημικοί σταθμοί Pioneer 10 και 11, καθώς και η Voyager 1 και 2, η παράλληλη διάταξη των ταινιών και των ζωνών δεν διατηρείται σε πλάτη μεγαλύτερα από 45 μοίρες. Οι ταινίες του Δία έχουν χρώμα καφετή ή καφετή αναμεμειγμένο πολλές φορές με σκούρες μπλε αποχρώσεις. Οι ζώνες έχουν χρώμα λευκό ή ερυθρόλευκο και πάνω τους δημιουργούνται σχηματισμοί κυλίδων με πιο έντονο κόκκινο χρώμα. Ενδιαφέρον όμως είναι ότι, όπως έδειξαν παρατηρήσεις στην υπέρυθρη περιοχή του φάσματος, τα διαφορετικά αυτά χρώματα των περιοχών του Δία δηλώνουν την ύπαρξη ανωδικών και καθοδικών ρευμάτων υλικού. Παρατηρώντας προσεκτικότερα τις ζώνες και τις ταινίες του Δία, θα δούμε ότι μέσα στα όρια τους το υλικό τους κινείται προς όλες τις κατευθύνσεις με μεγάλες ταχύτητες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως προκαλούν οι ευκολοδιάκριτοι σχηματισμοί κυλίδων που δημιουργούνται πάνω στις περιοχές των ζωνών και έχουν εντονότερο κόκκινο χρώμα. Ένας εντυπωσιακός σχηματισμός πάνω στην εικόνα του Δία είναι η ερυθρά κυλίδα. Ο σχηματισμός αυτός που παρατηρήθηκε για πρώτη φορά πριν 300 περίπου χρόνια έχει σχήμα ώιδες, μήκους 40.215 χιλιόμετρων και πλάτους 12.868 χιλιόμετρων, είναι παράλληλα διατεταγμένος προς τον ισημερινό και βρίσκεται μέσα στα όρια της νότιας εύκρατης ζώνης, αγγίζοντας όμως την τροπική ταινία. Το χρώμα της δεν ήταν ανέκαθεν βαθύ κόκκινο όπως πιστεύαμε κάποτε. Σήμερα γνωρίζουμε από καταγραφή παλαιότερων παρατηρήσεων ότι το χρώμα αυτό το είχε από το 1879 έως το 1882. Μετά έγινε σταδιακά οχρότερο, μετά γκρίζο, στη συνέχεια ροζ και τέλος το 1936 ξαναβρήκε το λαμπρό κόκκινο χρώμα της. Πρέπει να σημειωθεί ότι πολλές φορές η τεράστια αυτή κοιλίδα έχει τέτοιο χρώμα ώστε δύσκολα μπορούμε να τη διακρίνουμε από το χρώμα της ταινίας μέσα στην οποία βρίσκεται. Το κόκκινο χρώμα της ίσως οφείλεται στην παρουσία στην ατμόσφαιρα του Δία μιας χημικής ένωσης που ονομάζεται φωσφίνη.
ενώ η παρατηρούμενη εναλλαγή των χρωμάτων της ίσως να οφείλεται στην παρουσία πολύπλοκων οργανικών μορίων στην ατμόσφαιρα του πλανήτη. Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του Voyager 1 το 1978 και από τις φωτογραφίες που έστειλε στη Γη, φαίνεται ότι η μεγάλη ερυθρά κοιλίδα αλλά και οι άλλες μικρότερες που παρουσιάζονται πάνω στην εικόνα του Δία δεν είναι παρά κυκλώνες και αντικυκλώνες που δημιουργούνται στην ατμόσφαιρα του πλανήτη Δία, όμοιοι με αυτούς που δημιουργούνται στη Γη. Ενδιαφέρον προκαλεί η περιστροφική κίνηση της ερυθράς κοιλίδας που έχει φορά αντίθετη προς την κίνηση των δικτών του ρολογιού και ολοκληρώνεται σε 6 ημέρες. Εκτός αυτής της τεράστιας κοιλίδας μπορούμε να παρατηρήσουμε και άλλες μικρότερες που την πλησιάζουν από την ανατολική πλευρά της, κυλούν γύρω από το όριό της που βρίσκεται στραμμένο προς τον ισημερινό και τελικά είτε εισχωρούν μέσα της είτε απομακρύνονται προς τα δυτικά. Ένα δεύτερο εντυπωσιακό φαινόμενο που δημιουργείται στο Δία, στο ίδιο περίπου πλάτος με την ερυθρά κοιλίδα, είναι η νότια τροπική διαταραχή, η οποία εντοπίστηκε στην αρχή του 20ου αιώνα σε μια σκοτεινή περιοχή. Κατά τη διάρκεια της ζωής του, ο σχηματισμός αυτός γίνεται τόσο μεγάλος που καλύπτει σχεδόν το μισό δίσκο του Δία. Όσο διαρκεί αυτό το πλανητικό μετεωρολογικό φαινόμενο, αέριες μάζες στροβιλίζονται με πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες από ό,τι στη μεγάλη ερυθρά κοιλίδα. Γι' αυτό το λόγο δεν χρειάζονται περισσότερα από 10 ή 20 δευτερόλεπτα για να κάνουν μία πλήρη περιστροφή. Η νότια τροπική διαταραχή, καθώς κινείται με μεγάλη ταχύτητα, πολλές φορές προσπερνά τη μεγάλη ερυθρά κοιλίδα. Ενδιαφέρον όμως προκαλούν τα φαινόμενα που δημιουργούνται όταν ο σχηματισμός αυτός συγκρουστεί με τη μεγάλη ερυθρά κοιλίδα. Τότε η νότια τροπική διαταραχή φαίνεται σαν να σπρώχνει την ερυθρά κοιλίδα κατά τη διεύθυνση της κίνησής της. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα φαινόμενα του Δία που αποκαλύφθηκε από την ανάλυση μιας φωτογραφίας που έστειλε ο Voyager 2 ήταν η ύπαρξη του δακτυλίου που τον περιβάλλει. Ο δακτύλιος του Δία είναι 10 φορές αμυδρότερος από τους δακτυλίους του Κρόνου. Γεγονός που σημαίνει ότι περιέχει 100.000 φορές λιγότερα σωματίδια. Η εξωτερική πλευρά του δακτυλίου βρίσκεται σε απόσταση 1,8 ακτίνων του Δία από το κέντρο του πλανήτη, ενώ το μέγιστο πάχος του φτάνει τα 30 χιλιόμετρα. Αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι οι παρατηρήσεις που διαθέτουμε μέχρι σήμερα δεν είναι επαρκείς προκειμένου να μας πληροφορήσουν αν ο δακτύλιος αυτός είναι μια στενή ταινία ή πλατής και επίπεδος όπως ο αντίστοιχος δακτυλίος του Κρόνου. Η ύπαρξη του δακτυλίου αυτού επιβεβαιώθηκε αμέσως μετά τον εντοπισμό του από το Voyager 2 και από επίγειες παρατηρήσεις που έγιναν από τους αστρονόμους Μπέκλιν και Williams από το αστεροσκοπείο Μάουνα Κι της Χαβάης. Ο Δίας, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, έχει 16 δορυφόρους που περιφέρονται γύρω του, δημιουργώντας την εικόνα ενός πλανητικού συστήματος το οποίο αγκαλιάζει τον γιγαντιαίο πλανήτη. Οι 16 αυτοί δορυφόροι είναι κατανεμημένοι σε 3 ομάδες, που τα επίπεδα των τροχιών των αντικειμένων της κάθε μίας από αυτές σχηματίζουν ως προς το επίπεδο του ισημερινού του πλανήτη διαφορετικές γωνίες. Η πρώτη και πιο κοντινή προς τον Δία ομάδα δορυφόρων παρουσιάζει μηδενική κλίση και αποτελείται από τα εξής 8 μέλη: Καλιστό, Γανιμίδης, Ευρώπη, Ιώ, Θήβη, Αμάλθια, Αδράστια και Μύτης. Οι δορυφόροι αυτοί σαρώνονται κυριολεκτικά από κύματα σωματιδίων υψηλής ενέργειας.
Έτσι δρούν σαν παγίδες απορρόφησης των ενεργών σωματιδίων και δεν τα αφήνουν να πέσουν πάνω στους διαστημικούς σταθμούς μας και να προκαλέσουν διάφορα τεχνικά προβλήματα. Από τους 8 αυτούς δορυφόρους, οι 4 πρώτοι ανακαλύφθηκαν από τον διαστημικό σταθμό Γαλιλαίο και για το λόγο αυτών ονομάζονται Γαλιλαϊκοί. Οι δορυφόροι αυτοί είναι μεγάλοι σε διαστάσεις, με μικρότερη την Ευρώπη, που είναι πιο μικρή από τη Σελήνη, και με μεγαλύτερο τον Γανιμίδη, οι διαστάσεις του οποίου είναι σχεδόν ίδιες με αυτές του πλανήτη Ερμή. Ειδικότερα ιό που παρουσιάζει έντονο πορτοκαλοκόκκινο χρώμα έχει περίπου το ίδιο μέγεθος και την ίδια πυκνότητα με τη Σελήνη. Ο διαστημικός σταθμός Voyager 1 τον Μάρτιο και τον Ιούλιο του 1979 ανακάλυψε ότι η ιό παρουσιάζει ενεργειακή δραστηριότητα. Οι επιστήμονες ξαφνιάστηκαν. Απρόσμενα έγινε σαφές ότι και άλλα σώματα στο ηλιακό μας σύστημα, εκτός από τους μεγάλους πλανήτες, ήταν γεωλογικώς ενεργά. Η ενεργειακή αυτή δραστηριότητα ήταν τόσο έντονη, ώστε η ιό θεωρείται το ηφαιστειακά πιο ενεργό ουράνιο σώμα στο ηλιακό μας σύστημα. Οι ηφαιστειακές εκρήξεις είναι τόσο ισχυρές, ώστε η επιφάνεια του δορυφόρου σκεπάζεται από θυϊκή λάβα. Το φαινόμενο αυτό το επιβεβαίωσε και ο διαστημικός σταθμός Γαλιλαίος το 1995, που αποκάλυψε επιπλέον ότι η ιό έχει αραιή ατμόσφαιρα, ιονόσφαιρα και περιβάλλεται από μαγνητικό πεδίο. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει ο εντοπισμός μέσω φωτογραφιών που απέστειλε ο διαστημικός σταθμός Γαλιλαίος στην επιφάνεια της ιούς μιας μεγάλης γαλάζιας στήλης ηφαιστειακού καπνού, η οποία αναδύεται από την περιοχή Ρα Πατέρα έκτασης περίπου 100 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Όπως πιστεύουμε σήμερα, το γαλάζιο χρώμα οφείλεται πιθανότατα στην ύπαρξη αερίων υφάδων διοξιδίου του θείου που συμπυκνώνονται καθώς η στήλη του καπνού επεκτείνεται και ψύχεται. Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι αυτή η στήλη καπνού ακτινοβολεί στο σκοτάδι, πιθανόν λόγω του φθορισμού των ιόντων θείου και οξυγόνου, τα οποία δημιουργούνται από τη διάσπαση των μορίων του διοξιδίου του θείου από ενεργειακά σωματίδια στη μαγνητόσφαιρα της ιούς. Η ιό δεν παρουσιάζει καθόλου κρατήρες, τους οποίους ίσως εξαφανίζει η έντονη γεωλογική δραστηριότητά της. Παράλληλα, ο σταθμός Γαλιλαίος μας έδειξε ότι η ιό έχει πυρήνα από σίδηρο μεγέθους 1815 χιλιόμετρων. Πάντως, ακόμα δεν έχει δοθεί μια ικανοποιητική εξήγηση για την έντονη δραστηριότητα της ιούς. Εικάζεται ότι η πηγή της πρέπει να είναι η παλιρροϊκή τριβή που προκαλείται στην ιό λόγω των βαρυτικών παρέλξεων του Δία και των υπολείπων δορυφόρων του προς αυτήν. Ο δεύτερος γαλιλαϊκός δορυφόρος, η Ευρώπη, έχει λίγο μικρότερο μέγεθος από τη Σελήνη, αλλά είναι πολύ πιο λαμπρός, εφόσον ανακλά το 70% του ηλιακού φωτός, σε αντίθεση με τη Σελήνη που ανακλά μόνο το 7%. Όπως πιστεύουμε σήμερα, μετά τις παρατηρήσεις του διαστημοπλοίου Γαλιλαίος, η Ευρώπη καλύπτεται από ένα φλοιό πάγου και νερού πάχους 100 χιλιόμετρων, ενώ περιβάλλεται από αραιή ατμόσφαιρα οξυγόνου. Σύμφωνα με τις απόψεις του δόκτωρα Ρόναλντ Γκρίλεϊ, γεωλόγου του Πανεπιστημίου της Αριζόνας και μέλους της επιστημονικής ομάδας του προγράμματος Γαλιλαίος, σε ορισμένες περιοχές ο πάγος έχει σπάσει σε μεγάλα κομμάτια, τα οποία έχουν μετακινηθεί μακριά το ένα από το άλλο. Όμως είναι φανερό ότι συναρμόζουν μεταξύ τους σαν κομμάτια από παζλ. Αυτό δείχνει ότι ο φλοιός από πάγο έχει λιανθεί στην κάτω του επιφάνεια από θερμότερο πάγο ή ακόμα από θερμό νερό. Ο διαστημικός σταθμός Γαλιλαίος, μελετώντας την Ευρώπη, έστειλε φωτογραφίες στις οποίες φαίνονται κάποιες μαύρες κοιλίδες στον πάγο, που κατά πάσα πιθανότητα είναι υδροκιάνιο.
και ίσως κάποιες άλλες ενώσεις που σχετίζονται με τη ζωή. Άλλωστε, αυτό το παχύ στρώμα πάγου είναι ικανό να αποτελέσει ένα καλό περιβάλλον για ένα σύνολο βιολογικο-χημικών αντιδράσεων που οδηγούν στην υπόθεση της δυνατότητας δημιουργίας ζωής. Η υπόθεση αυτή έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στους βιολόγους, αν και οι ειδικοί επιστήμονες δεν μπορούν ακόμα να υπολογίσουν τη θερμοκρασία του νερού της Ευρώπης. Τέλος, οι δορυφόροι του Δία Γανιμίδης και Καλιστό, με διαμέτρους μεγαλύτερες από τον Ερμή και τον Πλούτονα αντίστοιχα, έχουν πυκνότητα γύρω στα 2 γραμμάρια ανά κυβικό εκατοστό και θεωρούνται ότι είναι πλούσιοι σε νερό και πυρητικά οξύδια. Ενδιαφέρον όσον αφορά τον Γανιμίδη, παρουσιάζει η ανίχνευση εκ μέρους των Charles Barth και Louis Frank, ερευνητών φυσικής της ατμόσφαιρας και του διαστήματος στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο, μια σημαντικής έκκλησης υδρογόνου από τον συγκεκριμένο δορυφόρο. Από την παρατήρηση αυτή συμπέραναν ότι θα πρέπει να υπάρχει τόσο οξυγόνο, ώστε θα μπορούσε υποθετικά να σχηματίζει ένα στρώμα υγρού οξυγόνου πάνω από 3 μέτρα. Το οξυγόνο αυτό, όπως πιστεύουν οι δύο ερευνητές, βρίσκεται ή σε υγρή μορφή ή είναι παγιδευμένο μέσα στον πάγο. Ο διαστημικός σταθμός Γαλιλαίος προσέγγισε το Γανιμίδη στις 27 Ιουνίου του 1996. Από τα διαστημόπλια της σειράς Voyager γνωρίζαμε ότι ο Γανιμίδης έχει περίπλοκο γεωλογικό παρελθόν, κάτι που επιβεβαίωσε και το διαστημόπλιο Γαλιλαίος. Ανακαλύψαμε επιπλέον ότι ο Γανιμίδης διαθέτει μαγνητικό πεδίο και μάλλον περιβάλλεται από ένα στρώμα λεπτής ιονόσφαιρας, γεγονός που κατά κάποιο τρόπο υποδηλώνει την ύπαρξη λεπτότατου στρώματος ατμόσφαιρας. Φαίνεται ότι όχι μόνο ο Γανιμίδης, αλλά και οι άλλοι δορυφόροι των πλανητών είναι ενδιαφέροντα ουράνια σώματα και η έρευνά τους έχει πολλά να προσφέρει στη συνολική μελέτη του πλανητικού μας συστήματος. Οι δορυφόροι που δημιουργούν τη δεύτερη σε απόσταση από τον Δία ομάδα φέρουν τα ονόματα Ελάρα, Ιμαλία, Λυσιθέα και Λίδα. Οι τροχές των δορυφόρων αυτών βρίσκονται σχεδόν πάνω σε ένα επίπεδο που σχηματίζει με τον ισημερινό του πλανήτη γωνία περίπου 27 μοιρών. Ο μεγαλύτερος από αυτούς είναι η Ιμαλία, με διάμετρο 170 χιλιόμετρων και ακολουθεί η Ελάρα με διάμετρο 80 χιλιόμετρων. Και οι δύο αυτοί δορυφόροι, όπως και όλοι οι άλλοι, είναι σκοτεινοί και παρουσιάζουν πετρώδη υφή. Οι πιο απομακρυσμένοι δορυφόροι του Δία, που η διάμετρός τους δεν ξεπερνά τα 50 χιλιόμετρα, είναι η Σινόπη, η Πασιφάη, η Κάρμη και η Ανάγκη, των οποίων τα επίπεδα των τροχιών σχηματίζουν με το επίπεδο του ισημερινού του Δία γωνία περίπου 150 μοιρών. Ενδιαφέρον είναι να σημειώσουμε ότι οι δορυφόροι αυτοί, αντίθετα με όλους τους άλλους, κινούνται κατά την ανάδρομη φορά και πιθανολογείται ότι πρόκειται μάλλον για αστεροειδείς που κάποτε παγιδεύτηκαν από το ισχυρό βαρυτικό πεδίο του πλανήτη Δία. Όπως ήδη αναφέραμε, το βαρυτικό πεδίο του Βασιλιά των Θεών έλκει σχεδόν όλα τα επικίνδυνα αντικείμενα που μπορούν να απειλήσουν τη Γη, αποτελώντας με τον τρόπο αυτό μια τεράστια διαστημική ασπίδα της γήινης ανθρώπινης ύπαρξης. Ο Δίας αποτελεί τον προστάτη των ανθρώπων από κάθε διαστημική απειλή. Ποιος όμως θα προστατέψει τον άνθρωπο από την απειλή της ανθρώπινης απληστίας και ματαιοδοξίας?